Κόρνερ για τους γηπεδούχους, αρκετό φάλτσο, ο Μάλαρτς βγαίνει ψηλότερα, όλον διώχνει ο Μπράνκο για τον Απολεόνι. Όχι, κρατάει ο Μπράνκο τώρα την άφησε ωραία, δίνοντας χώρο στον Απολεόνι για να βγάλει τη σέντρα. Την έκανε κεφαλιά από τον Μπάρκογλου ο Μάλαρτς σε κόρνερ. Ο Αγκάλι σαν τον Φάρο είναι μπροστά στην επίθεση της γηπεδούχου ομάδας και είναι λογικό δίπλα του να είναι ο Ιγκλέσιας, ο ψηλότερος της Λάρισας. Να ο Αγκάλι που μπήκε στη φάση και κάνει τον γκολ. Εκτός αν δεν την έχει βρει ο Αγκάλι την μπάλα και αν πήγε στα δίχτυα του Μάλαρτς από την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ταραλίδη. Η εκτέλεση του φάουλ, μπήκαν και Αγκάλι και Ιγκλέσιας, ούτε αυτοί οι δύο, ούτε ο Μάλαρτς πρέπει να έχει ακουμπήσει την μπάλα, η οποία καταλήγει. Ναι, δεν πρέπει να την έχει βρει ο Αγκάλι, καταλήγει στα δίχτυα του Μάλαρτς. Είναι γεμάτη και η περιοχή του Στρατιλάτη, η επιλογή τώρα του Τούρκου. Ποια θα είναι, με τα αριστερό, η απευθείας εκτέλεση. Δεν πήρε πολύ γλίγορα το φάλτσο που ήθελε ο Μετίν. Θα πάει σε απευθείας εκτέλεση, έφυγε η μπάλα, Μάλαρτς δεν μπορεί να την πιάσει, 2-0 με τον Μπάρκογλου και το έκτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Και ο Μπάρκογλου, ενώ από το replay φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside γιατί δεν ήταν εκτεθειμένος ο σκόρερ ώστε να πάρει πλεονέκτημα στην συνέχεια της φάσης, ο Μπάρκογλου ήταν εκεί και έκανε το 2-0. Ντέλσον έχασε από τον Απολεόνι, σούτ από τον Ιταλό, 3-0. Ο Λεβαδιακός στην Λάρισα πριν τη συμπλήρωση των 25 λεπτών παιχνιδιού. Δείτε ξανά τον Ιταλό να σουτάρει, ο Μάλαρτς να μπερδεύεται από την πορεία της μπάλας, να μην έχει απάντηση και το σκορ να πηγαίνει στο 3-0. Με την Κάσας θα σουτάρει με το αριστερό, Στρατιλάτης διώχνει σε κόρνερ. Ο Ταραλίδης πήρε και πάλι αρκετά μετραφόρα, εξαπέλυσε πάλι ένα κεραυνό, αυτή τη φορά πέτυχε διαφημιστική πινακίδα αλλά δεν ήταν άσχημο το σουτ. Το σουτ δυνατό, η μπάλα out, το σουτ από το Ρωμαίου. Άφησε ο Στρατιλάτης και από την έκφραση προσώπου του έδειξε να έχει απόλυτο έλεγχο της φάσης. Ταραλίδης, ένα ακόμη δυνατό σουτ, αυτή τη φορά είχε απάντηση ο Μάλαρτς, ο Αγκάλι δεν είχε καλή τοποθέτηση σώματος και έστειλε την μπάλα out. Περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του, ανέβηκε ο Κατσιαρός και αυτός είναι που πήρε τώρα την μπάλα. Μπαλιά που πέρασε για τον Μετίν, του Άμα, Κάσας, στριφογυρίζει ο Κάσας και δίνει το πέναλτι ο Κάκος από το μαρκάρισμα του Κόλτσου. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση, γυρίζει ο Κάσας, πέφτει κάτω λίγο πριν βρεθεί σε θέση βολής από το μαρκάρισμα του Κόλτσου. Από εδώ φαίνεται να το τραβάει τη φανέλα στην πλάτη ο Κόλτσος. Ο Κάκος ήταν κοντά στην φάση, δεν παίρνει πολλά μέτρα φόρα ο Τούρκος. Σίγουρα είναι μέχρι τώρα η μεγαλύτερη ευκαιρία της Λάρισας να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Τι χάνει, Στρατιλάτης σε κόρνερ. Του Ιταλού Λαπολεόνι που σε ένα ακόμη παιχνίδι παίρνει θετικό πρόσημο η απόδοσή του και τώρα ενώ σχετραβάνης ξεκινά μια προσπάθεια από τα πλάγια. Έκανε τη σέντρα ο Κάσας, οι κόντρες, τελικά βρίσκει αέρα και όχι μπάλα από την πίεση του Μουλόπουλου. Θα υπάρξει κι άλλα λέγη για τον Λεβαδιακό στις καθυστερήσεις πια το αγώνα. Είναι ο Κάσας ο οποίος κάνει το σουτ, η μπάλα περνάει out. Από καλή θέση το σουτ του Κάσας στις καθυστερήσεις.